Σήμερα το sportal.gr φιλοξενεί έναν από τους καλύτερους παίκτες του Παραθυναϊκού στην ιστορία του, πρωταθλητή Ευρώπης με την εθνική μας ομάδα το 2004. Γιάννη Κούμα, καλή χρονιά, με υγεία και καλές επιτυχίες με τη νέα σου ομάδα, τον Power Roof, στον οποίο είσαι προπονητής. Καλή χρονιά σε όλους τους Έλληνες φιλάβλους. Ελπίζω το ελληνικό ποδόσφαιρο να αναπτυχθεί, να εξελιχθεί και να έχουμε επιτυχίες και σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε συλλογικό. Σε καλέσαμε σήμερα και είναι μεγάλη μα τιμή που δέχτηκε να παραθέσει αυτή την συνέντευξη. Ε, εν ώψη του ε, Ντέρμπι, ΑΕΚ την Κυριακή. Έχει παίξει φυσικά με τη φανέλα του Παναθυναϊκού πάρα πολλά τέτοια Ντέρμπι. Θέλω, αν μπορεί για αρχή, να θυμηθεί ποιο θα σου μείνει αξέχαστο. Κοιτάξτε, λέτε, έχω παίξει αρκετά ντέρμπι με την ΑΕΚ και γενικά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ε, δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο ιδιαίτερο ντέρμπι που έχει, μου έχει μείνει στη μνήμη μου. Θυμάμαι κάτι γκολ που έχω βάλει στην ΑΕΚ. Ε, μια κεφαλιά που ήταν ο Βίδα και πήγε στο Γάμα, ε, θυμάμαι ένα τέτοιο γκολ. Ε, γενικά η ατμόσφαιρα αυτή των ντέρμπι, σε εξητάρει σαν ποδοσφαιριστή. Εμένα προσωπικά δηλαδή όταν έπαιζα, ε, προτιμούσα να παίζω τέτοια παιχνίδια. Ξεκατάμε στα γήπεδα ε, γιατί η ένταση είναι και η αδρεναλίνη είναι τεράστια. Πρέπει να είσαι συγκεντρωμένο ε, από, από την προθέρμαση που ξεκινάει πριν ξεκινήσει ο αγώνα μέχρι το τελευταίο σφυρίμα του διαιτητή. Και όλη αυτή η διαδικασία ε, σε κάνει να είσαι απόλυτα συγκεντρωμένος στο στόχο που έχεις θέσει. Είναι από τα παιχνίδια που όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν να παίζουν και θεωρώ ότι και το παιχνίδι της Κυριακής επειδή είναι και σημαντικό βαθμολογικά και για τις δύο ομάδες θεωρώ ότι θα είναι αντάξιο αυτό που περιμένουν όλοι οι φίλαθοι να γίνει ένα καλό παιχνίδι, να το ευχαριστούν οι φίλαθοι και ας κερδίσει η καλύτερη ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θυμάσαι κάποιο ιδιαίτερο περιστατικό από παιχνίδια μεταξύ Παναδρέκου και ΑΕΚ. Κοιτάξτε, έχω παίξει αρκετά τέτοια παιχνίδια. Δεν μπορώ να μπω σε συγκεκριμένα ε, να θυμηθώ αυτή τη στιγμή και η μνήμη μου με απατά. <laughs> δεν είμαι και καλό. <laughs> <Δεν> είμαι μεγάλο σα τα σημειώνω εγώ. Όχι βέβαια, αλλά και η μνήμη δεν είμαι καλό ε, να θυμάμαι. Ε, αλλά νομίζω ότι είναι άσχετο αυτό. Ήταν ένα του κυπέλου θεωρώ παιχνίδι που παίξαμε στο γήπεδο του Ακράτου, αν δεν θυμάμαι, που έπρεπε να κερδίσουμε και, και εκεί πάλι έβαλε ένα γκολ αυτό και έδωσα την πρόκριση για την ομάδα μου. Δεν ήταν του πρωταθλήματος παιχνίδα, αλλά ήταν με την ΑΕΚ. Ναι, έχει σημασία, όλα τα τέρμπι έχουν τον ίδιο χαρακτήρα, την ίδια δυσκολία. Ποιο ήταν ο αντίπαλο από την ΑΕΚ που σε δυσκόλευε πιο πολύ, ο Νικολαίδε. Κοιτάξτε, σίγουρα ο Ντέμι ο ε, όταν έπαιζε ήταν ένα επιθετικό απρόβλεπτο. Είχε ε, χαμηλό κέντρο βάρου. Εγώ ήμουν πιο ψηλό, ήταν πιο ευκίνητο. Σίγουρα ήταν ένα ε, που ήταν, είχε, έπρεπε να του δίνει ιδιαίτερη προσοχή. Αν τον άφηνε έστω και ένα δευτερόλεπτο αμαρκάριστο, μπορούσε να σου κάνει τη ζημιά. Θεωρώ ναι, πω ο Νικολάδη ήταν ένα πολύ καλό παίχτη, αλλά και ο Ήλια Ήβιτς, ε, θεωρώ ότι. Ήταν πολύ καλός και δύσκολος να το, να το αντιμετωπίσεις ε, όταν έπαιζε στην ΑΕΚ. Σε αυτά τα παιχνίδια παίζει πολύ ρόλο η άμυνα, Όχι. Παίζουν όλα ρόλο. Και η άμυνα και η επίθεση και το χώρο του κέντρου. Mm. Ε, πρέπει όλη η ομάδα ομαδικά να παίξει καλό ποδόσφαιρο, να πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοση. Διότι δεν μπορεί να περιμένει όλα από την άμυνα, δεν μπορεί να μείνει σε συνέχεια. Ε, θεωρώ ότι όλε οι γραμμέ πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση για να μπορέσουν να αποδώσουν καλό ποδόσφαιρο, να είναι, να είναι διαβασμένε όλε οι γραμμέ και η ομαδικότητα, όπω ξέρετε, πάντα θεωρώ τι περισσότερε φορέ κερδίζει. Τι παίζει μεγαλύτερο ρόλο την ημέρα του αγώνα, Είναι θέμα ψυχολογία, Είναι θέμα ποια ομάδα το θέλει περισσότερο. Ναι, παίζουν πολλά ρόλο. Ε, είναι και η μέρα ψυχολογίας, μπορεί Εκείνη τη μέρα να μη σου βγαίνει κάτι, σαν ποδοσφαιριστή, εγώ θυμάμαι κάποιε φορές που δεν μου βγαίνανε κάποια πράγματα. Ε, είναι και θέμα ποιο το θέλει περισσότερο. πώς μπαίνει, με τι διάθεση μπαίνει, ότι αυτό το παιχνίδι, πώ το βλέπει, ότι είναι σαν τελικό και μπαίνει μέσα με αυτή τη διάθεση ότι θα κυνηγήσω κάθε χαμένη παλιά, θα, δεν θα αφήσω τίποτα να περάσει. Όλα αυτά παίζουν μεγάλο ρόλο και φαίνεται και στον χώρο πόσο το θέλει ο παίκτη και πόσο παθιάζεται και πόσο καρδιά και ψυχή βάζει. Ε, όλα αυτά τα άματα συνθέσει, ε, ένα-ένα τα κομματάκια, ε, ρίχνουνε το, την πλα, ε, ρίχνουν την πλάστικα από τη μία πλευρά από την άλλη. Οι δύο ομάδε πάντα στα αντέρμπι είναι διαβασμένε. Ξέρουν και οι παίκτε και οι προπονητέ τα συστήματα. Τι είναι αυτό όμω που τελικά είναι το απρόβλεπτο που κάνει τη διαφορά και χάρη νίκη. Είναι και η ατομική ποιότητα του κάθε παίχτη. Μπορεί να σου κάνει κάποιο παίχτη με ατομική ενέργεια και να σου ξεκλειδώσει το παιχνίδι, όσο διαβασμένε και να είναι οι ομάδε. Αυτό που είπατε κι εσεί το απρόβλεπτο, μια ατομική ενέργεια ή και ένα λάθο του αντιπάλου μπορεί να καθορίσει ένα παιχνίδι. Αυτά είναι τα απρόβλεπτα και μπορεί να καθορίσουν και την έκβαση του αγώνα. Πάμε τώρα στο παιχνίδι τη Κυριακή. Ο Παναθηναϊκός είναι στην πρώτη θέση, η ΑΕΚ είναι στη δεύτερη, η ΑΕΚ έχασε στα Γιάννενα, αν παίζει αυτό καταρχήν ρόλο. Ας μιλήσουμε πρώτα για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, ε, ας, ε, αν εξαιρέσουμε το τελευταίο παιχνίδι με τα Γιάννενα, παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, ε, έχει επιθετικό πλουραλισμό, ε, κάνει αρκετές ε, ευκαιρίες ε, σε κάθε παιχνίδι και με τα γέννα έκανε ευκαιρίε. Απλώ η αμυντική λειτουργία τη δεν ήταν τόσο καλή. Δεχόταν εύκολα φάσει, δέχτηκε δύο γκολ που δεν μα το είχε συνηθίσει. Με αποτέλεσμα, ε, όταν δεν βάζει γκολ στι ευκαιρίε που κάνει και δέχεις εύκολα γκολ, ανε, ε, φυσικό επακόλουθο είναι να μην κερδίσει και να χάσει το παιχνίδι. Ε, η ΑΕΚ ε, θεωρώ ότι παίζει με την πλάτη στον τοίχο, είναι 7 πόντους πίσω, μόνο Η νίκη είναι μονόδρομος για την Nike, άλλο αποτέλεσμα δεν χωράει, νομίζω και η ισοπαλία θεωρώ ότι ε, δεν είναι καλό αποτέλεσμα για την ΑΕΚ γιατί θέλει να ψαλιδίσει τη διαφορά mm -hmm. και να τη μειώσει. Από εκεί και πέρα ο Πανναεκός στο 2023 δεν ξεκίνησε καλά. Έκανε δύο ισοπαλίες, έχασε το Ιωνικό και όφη και την τελευταία, το τελευταίο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό παρότι κέρδισε δεν έπαιξε καλά. Όντως. Δεν έπαιξε καλά. Δεν ήταν ο πανέκο του 2022. Εντάξει, αυτά τα παιχνίδια όμω στα παιχνίδια Ντέρμπι είναι διαφορετικά ε, διαχειρίσιμα. Ο παίχτη ε, ε, προετοιμάζεται διαφορετικά. Εύχομαι και θεωρώ να γίνει ένα καλό παιχνίδι, όπω σα είπα, και να το, χαρεί, να το χαρούν όλοι οι Έλληνε φίλαθλοι, να μην υπάρχει. Να μην υπάρχουν παρατράγουδα με επεισόδια για το τελευταίο διάστημα. Βλέπουμε ότι αυτά δεν μας κάνουν και χαρούμενους. Mm. Να γίνει ένα καλό παιχνίδι και να κερδίσει ο καλύτερος. Η διακοπή για το Μουντιάλ επηρέασε, φαίνεται ότι επηρέασε τις ομάδες. Ναι, γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε συνηθίσει να έχουμε χειμερινή διακοπή ένα μήνα. Αυτά γίνονται στη Γερμανία, σε άλλες χώρες. Σε εμά ήταν πρωτόγνωρο αυτό το πράγμα και σίγουρα έχει επηρεάσει του παίχτε. Άλλε ομάδε ε, που είχαν βρει ρυθμό ε, ξαφνικά σταματήσανε και προσπαθούν να βρουν πάλι τα πατήματά του. Θέλουν οι ομάδε ακόμα λίγο χρόνο. Είναι σαν να είναι μια καλοκαιρινή προετοιμασία και σιγά σιγά η ομάδα να βρει τα πατήματά, πατήματά τη μέσα από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Για πρώτη φορά οι δύο ομάδε αναμετρηθούν ε, στον γήπεδο της ΑΕΚ. Είναι πρωτόγνωρη εμπειρία για τον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ έχει δώσει φυσικά παιχνίδια ω γηπεδούχος. Έχει πάρει τον αέρα του γηπέδου, θα έχει την υποστήριξη των οπαδών τη. Πιστεύει ότι αυτό είναι καλό ή κακό για τον Παναθηναϊκό. Ε, έχω παίξει σε αυτό το γήπεδο, όχι το ανακαινισμένο, τη Νέα Φιλαδέλφια με την παλιά μορφή τη. Είναι ένα γήπεδο, δεν έχω πάει στο καινούργιο, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα γήπεδο από ό,τι έχω ακούσει που δίνει έξτρα δυναμική στην ΑΕΚ. Ε, Θεωρώ ότι okay, ο Πανεκός, ε, είναι μεγάλη ομάδα και δεν πρέπει να επηρεάζεται από τι έδρε ή από του φιλάφλου. Πρέπει να μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο ε, να μην δείξει φόβο ε, και θεωρώ ότι δεν θα το δείξει γιατί είναι μεγάλη ομάδα και θα προσπαθήσει να παίξει το παιχνίδι του. Ε, Γιάννη, ένα σχόλιο για τον Κιοβάνοβιτ. Το έργο του στον Παναγιακό αναγνωρίζεται από όλου. Ε, πιστεύω ότι και αυτό θα παίξει σημαντικό ρόλο έτσι όπως θα σχεδιάσει την ομάδα. Για να κατέβει στη μάχη του πρωταθλήματο. Yeah. Yeah. Επειδή τον ξέρω και προσωπικά, τον κύριο Γιοβάνοβιτ, είναι ένα πάρα πολύ καλό προπονητή. Είναι ένα ε, πολύ καλό άνθρωπο και είναι και αξιοκρατικό. Και αυτό φαίνεται άλλωστε και στη μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οι παίχτε τον αποδέχονται, τον σέβονται και θεωρώ ότι επειδή είναι έξυπνο προπονητή, θα μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και δεν θα πάει να πάρει την ισοπαλία, όπω λέμε να πάρει την ισοπαλία, τη, να πάει για δύο αποτελέσματα. Θα πάει να παίξει το παιχνίδι ε, που ξέρει ο Παναναϊκό ε, με την τακτική που θα έχει φτιάξει το τεχνικό team. Και θεωρώ ότι ε, όλη αυτή η πορεία τον τελευταίο ένα χρόνο του Παναϊκό φαίνεται στο κύριο Γιωβάνοβιτ. Εξίσου σημαντική δουλειά, εντυπωσιακή δουλειά έχει κάνει και ο Αλμίδα στην ΑΕΚ. Συμφωνεί. Συμφωνώ απόλυτα. Αν και δεν τον ε, περίμεναν πολύ ω ε, προπονητή, γιατί τον ξέραμε ω παίκτη. Αλλά προπονητικά δεν είχε ε, δείξει πολλά πράγματα μέχρι τώρα στην καριέρα του. Αλλά ε, ε, έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Ε, σίγουρα έχει και το, του παίκτε και το υλικό που λέμε. Γιατί αν δεν έχει ε, ε, ανάλογου παίκτε, δεν μπορεί να κάνεις και αυτά που έχει ε, οραματιστεί και αυτά που έχει σχεδιάσει στο χαρτί. Είναι ένα καλό προπονητή. Ε, έχει βάλει και αυτό το λιθαράκι του για να έχει μια πάρα πολύ καλή, πολύ καλή πορεία η ομάδα τη ΣΑΕΚ. Ε, Έχουν μεγάλε προσδοκίε όλοι οι φίλοι τη ΣΑΕΚ λόγω και του νέου γηπέδου. Ε, θεωρώ ότι μέχρι το τέλο ε, θα υπάρχει μάχη ε, ανάμεσα στον ΣΑΕΚ και στον Παναγιακό. Αν και ο Ολυμπιακό σιγά σιγά αρχίζει και βελτιώνεται, αλλά θεωρώ ότι αυτό μεταξύ αυτών των δύο ομάδων θα υπάρχει μεγάλη μάχη και ω το τέλο για το ποιο θα ε, τερματίσει πρώτο. Περιμένει μεταξύ του Παναθηναϊκού και τη ΑΕΚ ένα παιχνίδι όπω ήταν το αντίστοιχο του πρώτου γύρου με τον δύο ομάδων που ήταν πραγματικά εντυπωσιακό και κρίθηκε στι λεπτομέρειε. θεωρώ ότι και αυτό θα κρυθεί στι λεπτομέρειε. Η ομάδα που θα κάνει τα λιγότερα λάθη, η ομάδα που το θέλει περισσότερο. Ε, αυτή νομίζω ότι θα πάρει και το παιχνίδι. Έχουν και οι δύο ομάδε ποιοτικού παίχτε που μπορούν να σου κάνουν το απρόβλεπτο και να σου κάνουν μια ατομική ενέργεια και να σκοράρουν και να κρίνουν ένα παιχνίδι. Ε, περιμένουμε όλη μια ανυπομονωσία να δούμε αυτό το παιχνίδι για να δούμε πώ θα εξελιχθεί και η συνέχεια του πρωταθλήματο. Ποιο είναι το δυνατό σημείο του Παναθηναϊκού και ποιο τη ΑΕΚ. Τη ΣΑΕΚ θεωρώ ότι το δυνατό σημείο είναι ε, ο προοραλισμός που έχει ε, στην επίθεση και ότι κάνει πολλές ευκαιρίες, δημιουργεί με πολύ μεγάλη ευκολία ευκαιρίες. Mm. Ε, συν την όθηση που θα, θα, θα της δώσει το γήπεδο, το κατάμεστο με τους φιλάθλους ε, είναι ένα έξτρα για την ΣΑΕΚ. Για τον Πανεκό θεωρώ ότι... Ε, αυτή η μειογένεια που έχει κάνει και η χημεία που έχει κάνει ο κύριος Γιωβάνομιτς ε, με την ομάδα και την καλή δουλειά ε, που έχει κάνει εδώ και ένα χρόνο ε, θεωρώ ότι αυτή η μειογένεια που έχει η ομάδα ε, είναι ένα σημαντικό στοιχείο ώστε να μπορέσει να αποδράσει από μια δύσκολη έδρα. Παίκτες κλειδιά το δύο ομάδων. Δεν θέλω να σταθώ σε κάποιους παίκτες συγκεκριμένου. Ε, όπως σα είπα έχουν και οι δύο ομάδες ε, ποιοτικούς πέχτες. Ε, νομίζω ότι αυτή η ομάδα που θα βρεθούν περισσότεροι πέχτες σε ψηλά στάνταρ, αυτή θα κερδίσει. Και θεωρώ ότι και οι ίδιοι παίχτες ε, περιμένουν ανυπομονωσία ε, να παίξουν αυτό το παιχνίδι γιατί είναι ένα παιχνίδι ε, ανάμεσα στον πρώτο και στο δεύτερο. Και ξέρετε ε, πολύ καλά όλοι ότι σε αυτά τα παιχνίδια οι παίχτες ε, πορώνονται περισσότερο και θέλουν να αποδείξουν ε, ποιοι είναι ε, και τι αξίζουν. Αν έπαιζε σήμερα στο Παναθηναϊκό, αν έπαιζες την Κυριακή στον τέρμπι. Λιβάη ή Αραουχόβ, σε ποιον θα έδινες μεγαλύτερη βαρύτητα. Κοιτάξτε, ο Λιβάη είναι ένας εκρηκτικός παίχτης, είναι τα Πολύ, είναι πολύ γρήγορος, δυνατό. και αλτικός, δυνατός. Ε, ο Ράιχο είναι πιο τεχνίτης, ε, πιο εγκεφαλικός πέχτης ε, Ο Λιβά είναι πιο παρορμητικός ε, λόγω της ταχύτητάς του. Και δύο παίχτε είναι πολύ σημαντικοί και θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Κρίνει το αποτέλεσμα. Το πρωτάθλημα είναι πολύ νωρί. Για μένα αν κερδίσει ο Παναγιακός, είναι το νούμερο ένα φαβορή για να πάρει το πρωτάθλημα... Η 10 βαθμή διαφορά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ. Σίγουρα υπάρχουν και τα play-off, αλλά η 10 βαθμή διαφορά πρέπει να χάνει ο Παναθηναϊκός βαθμούς και οι άλλες ομάδες να μην κάνουν λάθος. Δεν χωράει άλλο λάθος για τις άλλες ομάδες. Αν ε, ε, κερδίσει η κερδίσει ΑΕΚ, μετά ε, μπαίνουν ε, άλλα δεδομένα. Μπαίνει και ο Ολυμπιακός στον κόλπο, μπαίνει και ο ΠΑΟΚ. Ε, γιατί, όπως σας είπα, υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια. Τα play-off είναι μεταξύ τους ε, Παιχνίδια, εκεί όλα μπορούν να γίνουν. Στην Ισοπαλία νομίζω είναι όλα ανοιχτά πάλι, αλλά αν κερδίσει ΣΑΚ, είναι μετά, μπαίνει σε, σε άλλο δεδομένο, μπαίνει σε άλλο δεδομένο το πρωτάθλημα. Ω πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού και από του κορυφαίου στην ιστορία, αμυντικό, νομίζω ότι δικαιούσε, αν θέλει βέβαια, να στείλει ένα μήνυμα στου παίκτε του Παναθηναϊκού και στο Γιωβάνοβιτ εν ώψη του παιχνιδιού. Τι θα του έλεγε. Τίποτα, αυτοί ξέρουν καλύτερα από μένα. Έχουν παίξει πολλά παιχνίδια και ο Γιωβάνοβιτ ω προπονητή και σαν παίχτη έχει παίξει τέτοια παιχνίδια. Αλλά και οι υποδοσφαιριστέ του Πανδενικού έχουν παίξει. Δεν θα ήθελα να του πω κάτι. Θα ήθελα να του πω ε, όχι μόνο στου παίχτε του Πανδενικού, γενικά σε όλου του παίχτε να βγουν αλόβητοι, να μην έχουν τραυματισμού, να γίνει ένα καλό παιχνίδι ε, και να κερδίσει ο καλύτερο και να το χαρεί ο κόσμο το παιχνίδι αυτό. Ε, να μην είναι ένα παιχνίδι τακτική, να βλέπουμε στην φάση με το σταγονόμετρο, να γίνει ένα ανοιχτό παιχνίδι και να το χαρούν όλοι οι Έλληνε φίλαθε και όλοι εμεί που αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Αν είχαμε τη δυνατότητα να μπούμε σε μια μηχανή του χρόνου, θα ήθελε να μεταφερθεί στο παρελθόν και να. Μάλλον να μεταφερθεί στο παρόν, για να το λέμε πιο σωστά, ω ποδοσφαιριστή του Παναγού και να παίξει αυτό το γήπεδο. Εγώ γυμνάζομαι, βλέπετε, είμαι σε καλή κατάσταση. Σε τέλεια κατάσταση. Είμαι σε καλή κατάσταση. Αν μου έλεγε ο Γιωβάνοβιτ, έλα αύριο να παίξει, ευχαρίστω θα πήγαινα με όλη μου την καρδιά. Μου λείπουν αυτά τα παιχνίδια και ιδιαίτερα σε τέτοια τέρβι. Ε, ε, και αυτά τα παιχνίδια πρέπει να ζει ο ποδοσφαιριστή και είναι σαν να, να παίζω κι εγώ. Δηλαδή, φαντάζομαι τον εαυτό μου όταν έπαιζα. Ε, Βλέποντα κάποια παιχνίδια, να πολλώ το παρελθόν και λέω: Γιατί να μην είμαι και εγώ τώρα, αυτή τη στιγμή, στον αγωνιστικό χώρο, να προσπαθήσω να βοηθήσω την ομάδα μου. Ε, είμαι τέτοιο τύπο παθιάζομαι με, με αυτό που κάνω και σίγουρα θα ήθελα αύριο να ήμουν στην αρχική δεκάδα. Και αν ε, βλέπει τον ε, αντίπαλο επιθετικό να φεύγει προ την αιστεία ε, του Παθνακού, προ την περιοχή του Παθνακού, κάνει και τάκλιν. Ε, Από εκεί ε, Είναι αυτό που λέμε η μπάλα υπέχτη. Η <laughs> <laughs> Όχι εντάξει, σίγουρα θα, θα κάναμε το τάκλιν αυτοθυσία όπω λέμε για να προστατεύσουμε την ομάδα μου σαν καλό αμυντικό. Πρέπει να κάνει την τάκλινα αυτοθυσία για να μην δεχτεί ομάδα σου γκολ. Τελευταία ερώτηση για να σε αποδεσμεύσω: Γιατί σε λίγο ξεκινάει και η προπόνηση με τον πάουροφ. Μίλησέ μα για την... το νέο σταθμό τη καριέρα σου, για τη νέα σου ομάδα, τους στόχους. Ως προπονητής του στόχου. Ξεκίνησα ω προπονητή του πάουροφ πριν δύο εβδομάδε σχεδόν. Ε... Με προσέγγισε η διοίκηση του Πάο Ρουφ, μίλησα μαζί τους. Έχουν στόχου. Ε, είναι σοβαροί άνθρωποι. Ε, είναι ένα σωματείο ε, που θέλει να εξελιχθεί. Ε, αυτό με κέρδισε και ήρθα εδώ να κάνουμε μια σωστή δουλειά και με νέα παιδιά, αλλά και να προσπαθήσουμε ε, με κάποιες μεταγραφές που θα πάρουμε τώρα την περίοδο του Ιουναρίου. Γιατί η ομάδα, όπως ξέρετε, ε, τελευταία στιγμή αποφασίστηκε να παίξει Β' αθνική και δεν ήταν φτιαγμένη για τη Β' αθνική. Θέλει οπωσδήποτε ενίσχυση, αλλά εγώ ήρθα επειδή με κέρδισε η διοίκηση. Ε, σαν άνθρωποι πρώτο και σαν όραμα που έχουν, ήρθα εδώ για να δουλέψουμε και να εξελίξουμε την ομάδα ώστε να πάει μπροστά και να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, η ομάδα να παίξει καλό ποδόσφαιρο και να εξελίξει τους ποδοσφαιριστές του Power Roof. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο σε προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο προπονητική με τον Power Roof. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το sportart.gr σε ευχαριστεί πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μα. Ελπίζουμε να μιλήσουμε και στο μέλλον για άλλα σημαντικά θέματα. Να σε κλείνω. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση εδώ για να μιλήσουμε και ελπίζω να με γουβλίζει για το site να πάνε όλα καλά και να έχετε επιτυχίε. ευχαριστούμε πολύ. Να είστε και καλά. καλά. Να είστε καλά. καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε τη συνέντευξη του Γιάννη Κούμα στο sportal.gr. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μα στο YouTube. Ένα like στο βίντεο και μπαίνετε καθημερινά στο site για να παρακολουθείτε τα δρόμενα στον αθλητισμό.